Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Καστοριάς Μανώλης Χατζησημεωνίδης με το Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Η συνάντηση διήρκησε 90 λεπτά. Ο Αντώνης Παραράς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει κάποιες πρώτες λεπτομέρειες. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Χατζησημεωνίδη επίσης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλησπέρα. Λοιπόν, για χαρά. Μετά την επιστολή είχαμε την κάθοδο του κύριου Χατζησημεωνίδη στην Αθήνα. Συναντήθηκε όχι με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό όπως αρχικά είχε ζητήσει, αλλά με τον Διευθυντή του Γραφείου του. Ναι, κοίταξε να δεις, είναι λογικό να γίνει με τον Διευθυντή. Την ώρα αυτή ο Πρωθυπουργός συναντιέται με τους υπόλοιπους δύο της κυβέρνησης. Πολιτικούς αρχηγούς. Κοίταξε, αυτό το οποίο θα περιμένουμε τώρα να μάθουμε από την μεριά του κυρίου Χατζησημεωνίδη, με τον οποίο νομίζω θα μιλήσουμε σε λίγο, γιατί μόλις τώρα από ό,τι πληροφορήθηκα ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε τελικά τι έγινε και βέβαια ο στόχος μας νομίζω δεν είναι άλλος παρά να κρατηθεί, Μαριγώ, αυτό που περιμένουμε όλοι, να κρατήσουμε δηλαδή την αρχιτεκτονική στην περιοχή μας. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό και νομίζω ότι ο στόχος είναι η συνάντηση αυτή να δώσει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Θέλω να σου πω ότι τα πρώτα στοιχεία που έχω είναι ότι έγινε τουλάχιστον σε καλό κλίμα. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια άρνηση. Μου λένε ότι έχει περίπου δεχτεί το γεγονός ότι είναι δίκαιο το αίτημά μας. Αλίμονο. Όχι, όχι, μην το λες αυτό. Θα μπορούσε να πει ότι δεν ανακατευόμαστε, δεν ξέρουμε, κατανοούμε, γεια σας. Δεν ξέρω, λέω τώρα, έτσι. Κοίταξε, συναντήσεις, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα μας τα πει λίγο ο Δήμαρχος. Συναντήσεις όμως στο γραφείο του Πρωθυπουργού για το σχέδιο Αθηνά, αυτό κρατήστε το, δεν έχουν γίνει πολλές. Θα μου πείτε, οι άλλοι δεν συναντήθηκαν και πετύχαν πράγματα. Φυσικά πετύχαν. Γιατί κάναν τη δουλειά τους διαφορετικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να πετύχουμε. Έχουμε απαιτήσεις από τη συνάντηση αυτή. Αυτό πρέπει να το πούμε όμως. Έτσι δεν είναι? Έχουμε απαιτήσεις να υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Και να υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη λύση για τον νομό Καστοριάς. Ναι, λοιπόν, για να δούμε. Δεν ξέρω, έχουμε τον Δήμαρχο Καστοριάς. Πριν πάμε στον κύριο Χατζησημεωνίδη, απλώς να σου πω, επειδή θα τα κουβεντιάσουμε αυτά σε λίγο και έχουν σχέση βέβαια με το σχέδιο Αθηνά, οπτικοποιούμε την ώρα αυτή ένα βίντεο και θα το μεταδώσουμε σε λίγο στο Δελτίο, πριν από λίγα λεπτά το πήραμε, όπου έχουμε σφοδρές αντιδράσεις στην Κοζάνη. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, βέβαια, για να πει ναι, το ναι ή το έχουμε, όχι στην πρόταση αυτή. Έχουμε έντονες αποδοκιμασίες και κοσμητικά επίθετα φοιτητών κατά του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, του Πανεπιστημίου του κ. Χατζηπαντελή, κατά την αποχώρησή του. Έχουμε και δηλώσεις του κ. Χατζηπαντελή και θα σου πω βέβαια σε λίγο, Μαριγώ, πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει τελευταίες για το τι περίπου γίνεται και στην Διοικούσα του Πανεπιστημίου και τι περίπου θα γίνει στην αυριανή συνάντηση και συνεδρίαση του διοικητικού που θα γίνει από το ΤΕΙ. Έχει βέβαια ενδιαφέρον να το δούμε. Έχουμε αρκετά πράγματα γύρω από αυτό σε λίγο όμως. Ναι, πάμε λίγο να καλησπέρισουμε τον Δήμαρχο Καστοριάς, τον κύριο Χατζησημεωνίδη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαριγώ, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές, τους συμπατριώτες μας, Καστοριανούς. 90 λεπτά διήρκησε η συνάντηση που είχατε με τον Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο σας είπε ο Διευθυντής. Πράγματι, επισκεφθήκαμε σήμερα, μετά και την επιστολή που απέστειλα στον Πρωθυπουργό, την οποία βέβαια πιστεύω ότι την αναρτήσατε και την έχετε αναρμόσει και την είδατε. Σήμερα μαζί με τον Αντιδήμαρχο, συνοδευόμενος και από τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Παρχαρίδη, επισκεφθήκαμε το Πρωθυπουργικό Γραφείο και μάλιστα είχαμε συνάντηση με τον Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Μπούρα. Εκεί λοιπόν του αναλύσαμε όλη την κατάσταση που έχει, όλο το ιστορικό και όλη την εξέλιξη που είχε μέχρι σήμερα το Τμήμα Αρχιτεκτονικής της Καστοριάς στα πλαίσια του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας. Του εξηγήσαμε όλα όσα συνέβησαν μέχρι σήμερα, με ποιον αγώνα συστάθηκε αυτό το τμήμα και πήρε προεδρικό διάταγμα και ΦΕΚ το 2010
πώς η τοπική κοινωνία ήταν πάγιο αίτημα αυτό της τοπικής κοινωνίας εδώ και 12 χρόνια περίπου, που με πόσο αγώνα όλοι οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες, όλοι οι τοπικοί και βουλευτές, νομάρχες, τοπικοί σύλλογοι, τοπικοί φορείς. Οι πάντες εννοείς. Πόσο αγωνιστήκαμε για να πάρουμε την ίδρυση αυτού του τμήματος, το οποίο για την κοινωνία είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και το οποίο το πετύχαμε την ίδρυσή του. Και κόστισε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και βεβαίως εξηγήσαμε και το πώς έγινε και οι κτηριακές εγκαταστάσεις, πώς το πρώτο γυμνάσιο το αδειάσαμε για να, επειδή είχαμε τη δίψα όλη η τοπική κοινωνία να στεγαστεί το τμήμα αυτό της αρχιτεκτονικής στην πόλη μας, στην Καστοριά, για όλα τα πλεονεκτήματα που θα απεκόμιζε η τοπική κοινωνία, η πόλη μας, η περιοχή μας, και τονίσαμε τον μνημιακό πλούτο που υπάρχει στην Καστοριά, οι βυζαντινές εκκλησίες, τα αρχικά, όλα, τι σημασία έχει για την συντήρηση, την διατήρηση, την ανάδειξη όλης αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς, την διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία, αλλά και τις δράσεις του όσον αφορά σε διεθνείς συνεργασίες τόσο στα Βαλκάνια και Ιταλία και ακόμα και με το Πατριαρχείο, με όλη την βυζαντινή φυσιογνωμία της Καστοριάς. Τι σας απάντησε ο κύριος Μπούρας? Τονίσαμε ότι δεν είναι θέμα οικονομικό μόνο, αλλά είναι θέμα και πολιτισμού και πολιτιστικό, αλλά και αναβάθμισης του πνευματικού και πολιτιστικού επίπεδου της Καστοριάς. Δεν είναι μόνο οι αριθμοί, τα νούμερα των φοιτητών ή το οικονομικό όφελος. Τη σημασία γενικότερα της ύπαρξης του πανεπιστημιακού τμήματος στην πόλη μας. Δήμαρχε, πάμε στο διατάστα που μας καίει τώρα. Τονίσαμε ότι δεν είναι δυνατόν ένα υφιστάμενο τμήμα που με τόσες θυσίες και τόσους αγώνες έχει αποκτηθεί καταργείται τη στιγμή που δημιουργείται άλλο νέο τμήμα στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο βέβαια καλώς κάνει και ιδρύεται, αλλά γιατί να μην παραμείνει και το τμήμα αρχιτεκτονικής στην Καστοριά. Δώσαμε όλη τη διάσταση. Είπαμε ότι πραγματικά πρέπει να μεταφέρει στο Πρωθυπουργό. Είναι λίγο πολύ γνωστά αυτά που λέμε εμείς. Πείτε μας τι σας είπε όμως τώρα. Λοιπόν, είπαμε να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό, γιατί δεν μπορέσαμε να δούμε τον Πρωθυπουργό. Την ώρα εκείνη συνεδριάζαν οι τρεις αρχηγοί των κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Ήταν ακριβώς την ώρα που μπαίναμε εμείς στο γραφείο του Διευθυντού, εκεί την ώρα έμπαιναν και οι πολιτικοί αρχηγοί για να συζητήσουν. Δεν ήταν δυνατόν να δούμε τον Πρωθυπουργό, αλλά μας υποσχέθηκε ο κύριος Μπούρας ότι θα μεταφέρει όλα αυτά στον Πρωθυπουργό, διάβασε και την επιστολή μας την οποία την έχει πάρει πριν τον επισκεφθούμε, και πραγματικά μας απέδωσε δίκαιο, αναγνώρισε το δίκαιο αίτημά μας και είπε ότι θα το συζητήσει με την Πρωθυπουργό και θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να δικαιώσει την περιοχή μας, για να δικαιώσει την Καστοριά. Ναι. Κάτι πιο συγκεκριμένο δεν έχουμε δηλαδή. Είπε ακριβώς αυτό, ότι αναγνωρίζω το δίκαιο αίτημά σας, πραγματικά η Καστοριά αξίζει να την προσέξουμε. Μάλιστα έχει ιδιαίτερη συμπάθεια και ο ίδιος, αλλά είπε ότι και ο Πρωθυπουργός έχει ιδιαίτερη συμπάθεια προς την Καστοριά. Αυτό εμείς τονίσαμε ότι υπολογίζουμε στην δυναμικότητα και στην αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού και τονίσαμε ότι πραγματικά ο Πρωθυπουργός θα σκύψει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το ζήτημα, για να δικαιώσει την Καστοριά. Προσέξτε, ότι θα τα μεταφέρει όλα αυτά στον Πρωθυπουργό, ναι, ναι. Και πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη ως προς το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, ένα πρώτο που μπορούμε να καταλάβουμε, καταρχήν αυτό πρέπει να έχει μια χρονική διάρκεια. Δεν μπορεί να παραμένει κανένα μήνα. Πρέπει προφανώς μέσα σε λίγες μέρες να έχουμε και μια απάντηση. Ναι, κύριε Παραρά, αυτό το τονίσαμε, γιατί είπαμε ότι είναι
ασφυκτικά τα όρια, ναι, τα περιθώρια πλέον, και πρέπει ό,τι γίνει να γίνει γρήγορα. Πλέον βέβαια είπαμε ότι όλη η κοινωνία το ζητάει αυτό. Μας είπε και ο ίδιος ότι ενδιαφέρεται και η βουλευτής κυρία Αντωνίου, τον επισκέφθηκε πάρα πολλές φορές. Ναι. Αλλά τονίσαμε ότι όλη η τοπική κοινωνία και όλοι οι τοπικοί φορείς και με τον Περιάρχης και οι άλλοι δήμαρχοι και οι τοπικοί άλλοι φορείς, είπαμε ότι συναντηθήκαμε και με τον Υπουργό Παιδείας. Βέβαια με έκπληξη είδαμε ότι καταργείται αυτό το τμήμα και δεν παραμένει στα πλαίσια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η Καστοριά είναι δύο βήματα από την Κοζάνη. Δεν υπάρχει και αυτό το αντιπιχείρημα που λέμε ότι θα υπάρχει διασπορά τμήματων σε πολλές πόλεις. Και μάλιστα μας ρώτησε πόση απόσταση είναι η Καστοριά από την Κοζάνη και είπαμε ότι χρονικά είναι γύρω στα 45 λεπτά. Και λέει ότι από το Υπουργείο, από το γραφείο του Πρωθυπουργού μέχρι την κατοικία του που είναι στην Φυσιά, είναι ακριβώς ο ίδιος χρόνος. Δηλαδή είναι σαν να είναι σε μία πόλη. Κύριε Δήμαρχε, να σας κάνω μερικά δύο-τρία ερωτήματα παρακαλώ, αν μπορείτε να μας διευκολύνετε. Εγώ έχω δύο παρατηρήσεις και ερωτήματα. Και αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε, γιατί ήσασταν παρόν εσείς, ήταν ο κύριος, νομίζω, πέρα από το διευθυντή και ο αντιδήμαρχός σας, ο κύριος Παρχαρίδης. Εξηγείτε ναι, μου μόνο μαζί. Η βουλευτής, γιατί δεν ήταν μαζί σας, η κυρία Αντωνίου. Κοιτάξτε, εμείς στα πλαίσια της αποστολής, της επιστολής, προσωπικά αναλάβαμε μια πρωτοβουλία, ναι, να φτάσουμε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Δεν πήγαμε σε συνεργασία με την βουλευτή θέλαμε να προλάβουμε τα γεγονότα γρήγορα, γι' αυτό αποφασίσαμε να έρθουμε και μόνοι μας έστω να διεκδικήσουμε αυτά τα πράγματα. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι πραγματικά ποια είναι η προσωπική σας αίσθηση, η προσωπική αίσθηση μετά από το ραντεβού, και ταυτόχρονα να σας πω, επειδή λέει ο διευθυντής ότι ενδιαφέρεται πολύ και η κυρία Αντωνίου και με έχει επισκεφτεί πολλές φορές, αυτό δεν ξέρω αν είναι κακό ή καλό μαντάτο, με την έννοια ότι μετά από όλες αυτές τις επισκέψεις, αυτό είναι το αποτέλεσμα για το οποίο παλεύουμε σήμερα. Άρα τι να περιμένουμε μετά και από τη δική σας συνάντηση. Καταλάβατε τι λέω. Τον επισκέφθηκε τόσες φορές. Όσο περισσότερο, όσοι περισσότεροι επισκέπτονται και πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι θετικό το να δέχεται πιέσεις από όλους τους φορείς. Εμείς βέβαια ήμασταν αποφασισμένοι να πούμε και μάλιστα είπαμε σε μια στιγμή ότι είμαστε τόσο αγανακτισμένοι που όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και την παραίτησή μας. Α, του είπατε ότι θα παραιτηθείτε όλοι? Η πλειοψηφία σε Δημοτική Σύμβουλη. Ναι, έτσι έγινε κουβέντα χθες και είπαμε ότι έχω τη διάθεσή σας και τις παραιτήσεις στον Δημοτικό Σύμβουλο. Σε περίπτωση δηλαδή που δεν ικανοποιηθεί το αίτημα για τη λειτουργία σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημα λειτουργίας της αρχιτεκτονικής σχολής, αυτό σημαίνει ότι θα υποβάλλεται η Δημοτική Σύμβουλη παραίτηση? Συζητήθηκε στη συνεδρία χθες, νομίζω ήταν εδώ και ο Αντώνης εκεί, ναι. Τέθη από κάποιους Δημοτικούς Συμβούλους, εάν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν αυτή τη διάθεση, βεβαίως θα προβούν και σε τέτοιες ενέργειες. Όχι εσείς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ναι, είπα, γιατί συζητήσαμε ότι να μείνει ο Δήμαρχος να εκπροσωπεί το Δήμο, γιατί πρέπει ναι. κάποιος να εκπροσωπεί το Δήμο, ναι. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να παρατηθούν. Τώρα, έκανε ένα ερώτημα, ποια είναι η προσωπική σας αίσθηση μετά από αυτό? Η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι πιστεύω ότι μας άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή. Εδώ έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον. Πραγματικά πρόκειται για ένα υπεύθυνο και σοβαρό άτομο ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού. Και μάλιστα εγώ του είπα ότι είναι σαν να μιλάω στον ίδιο τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή. Γιατί πραγματικά προσωπείτε και είστε το αυτή του Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα τα μεταφέρει και θα ευαισθητοποιηθεί ο Πρωθυπουργός για να ασκήσει την παρέμβασή του και την πίεσή του για να δικαιώσει την Καστοριά.
Δεν θέλω να προκαταβάλω, κύριε Χατζησημεωνίδη, αλλά θυμάστε κι εσείς πολύ καλά τα όσα είχαν υποθεί μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήσατε όλοι οι φορείς με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Θα αναφερθώ χαρακτηριστικά και στο δελτίο τύπου που είχε εκδώσει η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αντωνίου, η οποία επίσης είχε τονίσει στο συγκεκριμένο έγγραφο ότι ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Αρβανιτόπουλος, χαρακτήρισε δίκαια τα αιτήματά μας. Και είδαμε βεβαίως μετά προς τα που πήγανε οι αποφάσεις, που κατευθύνθηκαν οι αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας. Επομένως, πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει να κρατάμε μεγάλο ή μικρό καλάθι. Νομίζω ότι γι' αυτό φτάσαμε και στον Πρωθυπουργό. Γιατί ο Υπουργός Παιδείας ήταν κάθετα αντίθετος με την, παραμονή του τμήματος αυτού. Ήταν αντίθετος από την αρχή. Mm-hmm. Γι' αυτό φτάσαμε στον Πρωθυπουργό. Αλλιώς θα τα βρίσκαμε με τον Υπουργό Παιδείας. Έχει διατυπωθεί μια κριτική. Αφού δεν τα βρίσκαμε λοιπόν με τον Υπουργό Παιδείας και αφού βλέπουμε ότι η πρόταση περιέχει την κατάργηση του τμήματος αρχιτεκτονικής, και αυτό φτάσαμε και στο υψηλότερο κλιμάκιο mm-hmm. της κυβέρνησης των Πρωθυπουργών. Συνομιλώντας πριν από λίγες ημέρες με την πρόεδρο του Συλλόγου Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Σπύρτου, η ίδια τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή οι φορείς της Καστοριάς επικεντρώθηκαν περισσότερο στο ΤΕΗ παρά στο τμήμα της αρχιτεκτονικής και ίσως γι' αυτό έχουμε φτάσει σήμερα εδώ που φτάσαμε. Εμείς σαν Δήμος Καστοριάς, αν δείτε και τις αποφάσεις μας, αν δείτε και τις επισκέψεις μας, αν δείτε και τις δηλώσεις μας, πάντα είχαμε σαν προτεραιότητα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Την προηγούμενη εβδομάδα όμως ψάχνατε και λεφτά για να το αξιοποιήσετε διαφορετικά. Τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά, γι' αυτό και αντιδρούμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε, αναμένουμε. Η αίσθηση του Δημάρχου είναι ότι θα πετύχουμε τον σκοπό μας. Το Υπουργείο Υγείας. Είχαμε πριν πάμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, επισκεφτήκαμε και το Υπουργείο Υγείας, όπου θέσαμε το θέμα της έγκρισης του οργανισμού του Κέντρου Υγείας της Μεσοποταμίας. Αύριο θα έχουμε συναντήσει με τον Υπουργό Εσωτερικών για θέματα για έκτακτες χρηματοδοτήσεις, με τον Πρόεδρο του ΟΠΑΠ, με την Υπουργό Τουρισμού την κυρία Κεφαλογιάννη, και θα πάμε και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να στηρίξουμε, για να προκαταβάλουμε κάποια γεγονότα τα οποία πιθανόν να μας απασχολήσουν. Mm-hmm. Περιμένουμε ενημέρωση για τα αποτελέσματα. Καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις που τις έκανα και δημόσια, Μαρηγό. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λένε, γιατί πολλές φορές το ακούμε και είναι και κουραστικό να το επαναλαμβάνουν μεταξύ τους τα κόμματα και οι βουλευτές, ότι ενδιαφέρεται η βουλευτής, ήρθε πολλές φορές. Προσέξτε, γι' αυτό το επισημαίνω, αν τόσες φορές πήγε η βουλευτής στο Μαξίμου και τα αποτελέσματα είναι αυτά που έχουμε σήμερα, κάτι δεν πάει καλά. Αντώνη, το είπα και εγώ προηγουμένως ότι τις ίδιες δηλώσεις πάνω κάτω είχαμε και μετά την πρώτη συνάντηση με τον κύριο Αρβανιτόπουλο και είδαμε πού πήγε η όλη κατάσταση. Επομένως, με μία δήλωση ότι ναι, το αίτημά σας είναι δίκαιο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε. Σίγουρα έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Περίμενε. Τώρα κατάλαβα τι εννοείς. Είναι σωστό αυτό που θυμίζεις. Θυμάσαι ότι το δελτίο τύπου είχε χαρακτηρίσει δίκαια, σύμφωνα με δηλώσεις της κυρίας Αντωνίου, είχε χαρακτηρίσει δίκαια τα αιτήματα των φορέων και της Καστοριάς και είχε δεσμευτεί ότι θα κοιτάξει να κάνει ό,τι καλύτερο υπάρχει για την περιοχή μας με βάση το δίκαιο των αιτημάτων μας. Και είδαμε σήμερα που έχουμε φτάσει. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω τελικά πόσο μεγάλο ή μικρό καλάθι μπορούμε να κρατήσουμε μετά από αυτό και πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε όταν μας αναγνωρίζετε το δίκαιο. Με βάση και τα προηγούμενα. Αλλά κοίταξε να δεις, ναι, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, γνωστό είναι, το λέμε και το επισημαίνουμε για πολλωστή φορά, ότι υπάρχει θέμα και εμπιστοσύνης πια. Το έχουν βάλει όλοι το ζήτημα αυτό της εμπιστοσύνης, αλλά περιμένουμε τώρα. Από την άλλη είδαμε ότι βγήκε η επιστολή χθες, αν δεν κάνω λάθος, ή προχθές από την πλευρά του Δημάρχου Καστοριάς, του κυρίου Χατζησημεωνίδη, ο οποίος έστω επισκέφθηκε το Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, κάτι που δεν είχαμε κάνει και δεν είχε κάνει για παράδειγμα η κυρία Αντωνίου, τουλάχιστον να το γνωρίζουμε εμείς, το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Μπούρας λέει ότι πήγε πολλές φορές η Αντωνίου. Γι' αυτό λέω ότι αν πήγε τόσες φορές και τα αποτελέσματα είναι αυτά που έχουμε σήμερα, είναι ένα δράμα.
Είναι ένα δράμα. Αν πήγε τόσες φορές και αυτά έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τι άλλο θέλετε? Λοιπόν, δεν ξέρω, θα το δούμε. Περιμένουμε τώρα, γιατί νομίζω λίγα 24 ώρα θα είναι αυτή η ιστορία. Σήμερα η Διοικούσα Επιτροπή συνεδρίαζε για το όχι ή το ναι στο σχέδιο και στην καινούργια αυτή πρόταση νούμερο 3. Ξεκάθαρη θέση πήρε η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου? Κοίταξε, δες τώρα τι γίνεται. Από ό,τι μαθαίνω τώρα, αυτό γίνεται τώρα στην Κοζάνη και θα γίνει και αύριο και με το ΤΕΙ. Εμείς εννοείται παλεύουμε, στοχεύουμε στο να παραμείνει το Πανεπιστήμιο, όπως λέει θα παραμείνει, και ταυτοχρόνως να λειτουργήσει και αρχιτεκτονική. Η Διοικούσα Επιτροπή τώρα του Πανεπιστημίου, μετά και τα όσα έγιναν πριν από περίπου 2-3 ώρες, είχαμε και προπυλακισμούς, είχαμε και έφοδο των φοιτητών, είχαμε και γιουχάρισμα, θα τα δούμε σε λίγο. Και εγκλωβισμό των μελών της Διοικούσας μέσα στο Πανεπιστήμιο για περισσότερο από μία ώρα. Ακούω τον πρόεδρο της Διοικούσας, και θα το ακούσουμε και στο βίντεο σε λίγο, Μαριγό, να λέει ότι στη διάθεση του Υπουργού η παρέτηση ή οι παρετήσεις μας. Δεν ξέρω, αλλά αυτά μου φαίνονται. Πολλές παρετήσεις μαζεύτηκαν. Ναι, πολλές παρετήσεις, και ο κύριος Γιαννάς παρετήθηκε, θα το πούμε και σε λίγο, μετά από καταγγελίες που του κάνανε 11 τοπικοί καθηγητές. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι οι παρετήσεις, αν θέλουν να πούν ότι φτάνουν και κάνουν και ράνουν, να πάνε με έγγραφο στο γραφείο του Υπουργού να τελειώνουμε. Τα λέμε εδώ στην Κοζάνη, ας πούμε, στην Καστοριά, για να μην τα ακούν κάτω, αλλά να ικανοποιούμε τοπικά εδώ τον κόσμο. Έτσι νομίζω κάνει ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής τώρα. Το λέει χαμηλόφωνα καταρχήν. Ναι, παρετούμαστε στη διάθεση του Υπουργού. Μα δεν ξέρω ο Υπουργός για κανένα παρέτηση. Ναι. Να τα κοινοποιήσουν αυτά πρώτον. Δεύτερον, στο ερώτημα που έβαλες για το τι κάνει το Πανεπιστήμιο ή τι λέει το ΤΕΙ, θεωρώ, Μαριγώ, ότι δεν θα πάρουν, ίσως και οι δύο πλευρές, δεν θα πάρουν μια πολύ ξεκάθαρη θέση. Δηλαδή, η Διοικούσα του Πανεπιστήμιου το έπραξε. Ξεκάθαρη θέση δεν υπήρξε. Είπε μεν όχι, ότι βρίσκεται στη δική κατεύθυνση, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να βγουν και να εφαρμοστούν τελικά, άρα προσανατολίζονται και οι δύο διοικήσεις σε μία μεσοβέζικη, να το πούμε έτσι απλά, ναι, λύση. Σωστό. Ένα όχι, ένα ναι μεν αλλά κτλ. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο θα πει ότι ναι μα μου εμείς δεν θέλουμε ομοσπονδία, μα το Υπουργείο θα πει συνομοσπονδία εμείς λέμε. Το ΤΕΙ θα πει ότι ναι, είναι ίσως έτσι. Κατάλαβες, εκεί νομίζω θα κινηθούν. Πρέπει όμως να υπάρξουν κάποιες αποφάσεις καθαρές προς το Υπουργείο. Αντώνη, θέλω λίγο να σημειώσουμε πάντως κάτι. Από πλευράς Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουμε σε καμία περίπτωση δει, και αμέσως μετά την τελευταία αυτή πρόταση πολύ περισσότερο, από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας να τίθεται και να σηκώνεται το θέμα της αρχιτεκτονικής σχολής. Καθόλου. Το καταπίνουν πολύ εύκολα, και να υπενθυμίσουμε και τις αιχμές που έχει αφήσει και ο κύριος Χατζησιμεωνίδης απέναντι στον πρόεδρο. Όχι αιχμές. Σαφείς καταγγελίες. Καταγγελίες συγκεκριμένες. Ναι. Και μάλιστα και από τον Κώστα το Ιάντζη άκουσα καταγγελίες συγκεκριμένες για τον συγκεκριμένο πρόεδρο. Είναι απέναντί μας, λένε. Η Διοικούσα δεν θέλει να λειτουργήσει η αρχιτεκτονική της Καστοριάς. Είναι απέναντί μας. Ο κύριος Ιάντζης είχε αποκαλύψει τον Νοέμβριο μήνα κάποια έγγραφα. Βεβαίως, κάποιες εισηγήσεις που έκανε η Διοικούσα, τα είχε παραδώσει τον κύριο Χατζησιμεωνίδη, λέγοντάς του: κοίταξε να δεις, κάντε κάτι από τώρα. Και εδώ ξέρετε, είναι τα ζητήματα του πόσο γρήγορα ενεργούμε και το πόσο καθυστερούμε, αν θέλεις, σε μερικά ζητήματα. Αλλά νομίζω τα έχουμε καυτηριάσει πάρα πολλές φορές, ότι τοπικά έχουμε μεγάλες ευθύνες. Είτε είναι δημοτικές, είτε είναι βουλευτικές, είτε είναι περιφερειακές, τα έχουμε επισημάνει, τα ξέρει ο κόσμος. Τώρα τι γίνεται, την τελευταία στιγμή που πραγματικά καιγόμαστε. Άρα λοιπόν, Μαριγώ, τα δεδομένα είναι αυτά. Συνεδριάσεις έχουμε λοιπόν και από το Πανεπιστήμιο και από το ΤΕΙ. Αύριο θα γίνει από το ΤΕΙ. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικά όλα αυτά τα οποία έγιναν πριν από μια-δυο ώρες και στην Κοζάνη. Φοιτητές μαζεύτηκαν και έξω από το χώρο συνεδρίασης και προχώρησαν σε πολύ προσβλητικά, όχι μόνο σχόλια, και έντονες αποδοκιμασίες. Είναι έτοιμα και τα βίντεο, θα τα παρακολουθήσουμε. Για τον πρόεδρο. Mm-hmm. Λοιπόν, okay, να το δούμε. Να το δούμε και αμέσως μετά να πάμε να δούμε και τι ακριβώς έγινε. Και είχαμε, όπως είπε, στην παρέτηση του Διευθυντή Παραρτήματος Καστοριάς, του κυρίου Γεννά, για να ολοκληρώσουμε το θέμα του Πανεπιστημίου. Αλλά έχουμε και το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, να μην το ξεχνάμε. Προς το παρόν, πάμε να δούμε βίντεο από τα όσα έγιναν πριν από λίγες ώρες στην Κοζάνη με τους φοιτητές και τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου.
Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Είναι ο πρόεδρος της διοικού σας επιτροπής, ο κ. Χατζηπαντελής Θόδωρος. Δεν υπάρχει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε για να το δούμε. Δεν ξέρω το δεύτερο βίντεο, αν μπορούμε να το δούμε, με τις αντιδράσεις των φοιτητών. Ναι, τέλος πάντων. Σε λίγο θα είναι έτοιμο και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις παραιτήσεις του κ. Πρόεδρου Γιαννά, μέχρι να ετοιμαστούν και τα βίντεο. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι το εξής. Έχουμε πολύ μεγάλη λοιπόν κινητικότητα και στο ΤΕΙ με την έννοια της παραίτησης που έχουμε από τον κύριο Γιαννά. Ο κύριος Γιαννάς λοιπόν Μαρηγό κατέθεσε μια παραίτηση, από χθες βέβαια είναι η παραίτηση αυτή έτοιμη, μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες που έγιναν, αναφορές επικριτικές που έγιναν από 11, όπως πληροφορηθήκαμε και έχουμε και τα ονόματα, από 11, από ένα ψήφισμα μελών επιστημονικού προσωπικού του παραρτήματος της Δυτικής Μακεδονίας, και καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό τοπικά έχει βάλει φωτιά. Ναι, δημιουργεί λοιπόν, και μια ιδιαίτερα έκρηξη κυρία... κατάσταση στους κόλπους του ΤΕΙ. Ναι, κοίταξε, η κυρία Βλάχβεη, η κυρία Καλογυράτου, λέω τα ονόματα που υπογράφουν, Μονοβασίλης, Νικολάου, Πουλιόπουλος, Συνάτκας, Σίσκος, Σίσκου Θωμάς, Σταμπουλτζής, Τσούνης, Φωτιάδης. Αυτοί λοιπόν όλοι έχουν καταθέσει την επιστολή αυτή και αντιλαμβάνεσαι πια τι συνέβη. Τι είναι η επιστολή? Αφήνουν εχμές για τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Γιαννάς ως διευθυντής του παραρτήματος κινήθηκε σε όλο αυτό το πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο Αθηνά. Δεν είναι ικανοποιημένοι με τους δικούς του χειρισμούς? Τα μέλη λοιπόν του παραρτήματος που υπογράφουμε, λέει, το παρόν κείμενο, συμφωνούμε πως κατά τη διάρκεια της κρίσης που ζήσαμε και ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα με το σχέδιο Αθηνά, που αφορά το νέο ακαδημαϊκό χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η εκπροσώπησή μας από τον διευθυντή του παραρτήματος ήταν και συνεχίζει να είναι ανύπαρκτη. Πιστεύουμε, λέει, ακράδαντα πως στην πιο κρίσιμη στιγμή για το Ίδρυμα και για τα τμήματα παραρτήματος, ο κύριος Γιαννάς λειτουργήσε αποκλειστικά ως μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Οι απόψεις του, λέει, σε συναντήσεις με τοπικούς φορείς, μέσα ενημέρωσης και Υπουργείο δεν αντιπροσώπευαν τα τμήματα. Έχουν μια σειρά από, όχι μια σειρά, είναι 5 θέματα. Σε όλο το διάστημα δεν συγκάλεσε ούτε μία φορά Συμβούλιο Παραρτήματος, δεν ζήτησε ποτέ τη γνώμη και τις απόψεις των συναδέλφων μέσω Γενικής Συνέλευσης, δεν έκανε καμία προσπάθεια για τον εντοπισμό κοινής λύσης για το θέμα, έχει τεράστιες ευθύνες για την κακή διαχείριση και λειτουργία των υπηρεσιών του παραρτήματος κατά τη διάρκεια της κατάληψης από τους φοιτητές. Οι υπηρεσίες δεν λειτουργήσαν στη διάρκεια των κινητοποιήσεων για διάστημα 1 μήνα και 20 ημερών μετά από εντολή του, λένε. Αυτές λοιπόν είναι οι αναφορές που κάναν και αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι είναι σοβαρές, είναι πολλές. Απάντησε με επιστολή ο κύριος Γιαννάς, με μία επιστολή λοιπόν, και λέει ότι διάφορα πράγματα για λόγους ευθυξίας καταλήγει, και επειδή εγώ πάντα υπηρετούσα, λέει, τους θεσμούς και έχω αναλάβει και υπηρετήσει, λέει, με σκληρή δουλειά, σοβαρότητα και μεγάλο αίσθημα ευθύνης στα καθήκοντά μου, παραιτούμε από τη θέση του διευθυντού παραρτήματος. Κοίταξε, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, Μαρηγό. 11 άτομα υπογράφουν ένα συγκλονιστικό κείμενο, καταγγελία για τον τρόπο που ενδεχομένως, λένε οι ίδιοι, πιστεύουν ότι έτσι λειτουργήσε ο κύριος Γιαννάς. Τι σημαίνει αυτό για την πορεία του ΤΕΙ, της διοίκησης του ΤΕΙ από εδώ και πέρα, του παραρτήματος Καστοριάς? Και δεν ξέρω τώρα, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό θα δώσει εξελίξεις, νομίζω θα δούμε πού θα κάτσει και όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή πού θα σταματήσει πια η αλλαγή των σχεδίων στο Αθηνά. Αν δηλαδή δεν δούμε πού θα κάτσει, αν θα κάτσει, πόσα τμήματα, γιατί εδώ μαθαίνω και για αλλαγές σε κατευθύνσεις που θα υπάρξουν και διάφορα τέτοια. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και άλλες αλλαγές, Μαρηγό. Οπότε δεν είναι τα πράγματα όπως τα περιμένουμε, μπορεί να δούμε και άλλα ζητήματα πέρα από τη μεταβατικότητα, να φεύγουν
κατευθύνσεις, να φεύγει το ένα, να φεύγει το άλλο. Είναι περίεργο το κλίμα και δεν ξέρω πραγματικά πού θα σταματήσει όλο αυτό. Και ξαναρωτάω, η διαβούλευση δεν τελείωσε? Δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουμε τις οριστικές αποφάσεις από πλευράς του Υπουργείου? Ναι. Ιδάλλως γιατί δίνονται οι ημερομηνίες. Ναι, δίνονται οι ημερομηνίες, αλλά εντάξει, δίνονται για να δίνονται. Μάλιστα. Λοιπόν, ιδιαίτερα έκριθμο το κλίμα και εδώ και στην Κοζάνη και ευρύτερα και στο Πανεπιστήμιο και στο ΤΕΗ. Για να δούμε τι ακριβώς θα καταφέρουμε και εμείς και από πλευράς αρχιτεκτονικής και από πλευράς του ΤΕΗ βέβαια. Θέλω να πω ότι κατά τη διάρκεια του δελτίου, γιατί γίνεται μια καινούρια επεξεργασία από ό,τι μου λένε, θα δούμε το βίντεο με τους φοιτητές και τις αντιδράσεις. Ναι. Σε λίγη ώρα όμως, νομίζω μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Ωραία. Κάνουμε μια καινούρια επεξεργασία, ξέρετε γιατί? Γιατί από ό,τι ενημερώθηκα, πέφτει πολύ βρυσίδι. Και νομίζω ότι αυτά πρέπει λίγο να κοπούνε, να μην μεταδοθούν. Πέφτει βρυσίδι έντονο. Οπότε να αφαιρεθούν αυτά και να μεταδοθεί κανονικά το βίντεο. Ωραία. Θέλω λίγο ένα πρώτο σχόλιο και μετά θα πάμε να δούμε και το ηχητικό απόσπασμα από την σφοδρή κόντρα που είχαμε χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου μεταξύ του κ. Λιάντση και του κ. Χατζησημεωνίδη, με αφορμή τις δηλώσεις του Δημαρχού και το θέμα το οποίο ήρθε βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο για δημιουργία νέου ανοιχτού κολυμβητηρίου. Όχι νέου, ανοιχτού κολυμβητηρίου, δεν έχουμε και παλιό, εδώ στην Καστοριά. Έχουμε κάτι πισίνες μόνο. Λοιπόν, κοίταξε, ιδιωτικές. Λοιπόν, κοίταξε, εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι αυτή η υπόθεση θα μας απασχολήσει και άλλο, Μαρηγό. Δηλαδή θα το δούμε όλο αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνεται πολύ πιο μεγάλο, πιο έντονο. Εγώ θα αναφερθώ τώρα στο ξέσπασμα χθες, Χατζησημεωνίδη και Λιάντση, μια πολύ πολύ μεγάλη φασαρία. Ανέτεια, ενώ, μάλιστα, θα μου επιτρέψεις ήμασταν... να πω. Ορίστε. Ανέτεια φασαρία. Ναι, χωρίς κοίτα, κανένα και... λόγο, καμία ουσία. Πραγματικά θα το δει και ο κόσμος βεβαίως το απόσπασμα. Όσοι τύχο δεν το άκουσαν ή δεν το έχουν δει μέσα από το blog του ΑΦΜ, δεν το άκουσαν σήμερα το πρωί στον Α947, αλλά δεν θεωρώ ότι υπήρχε κανένας απολύτως λόγος. Και να πω κιόλας ότι την ώρα εκείνη, επειδή δεν οπτικοποιούσαμε, δεν τραβούσαμε την ώρα εκείνη, γιατί και εγώ ήμουν στον αέρα μαζί σου χθες το βράδυ, αλλά έχουμε το ηχητικό ούτως ή άλλως, οπότε αυτό πρέπει να το ακούσει ο κόσμος. Θέλω να πω ότι η φασαρία έγινε γιατί ο κύριος Λιάντζης είπε πολλές φορές ότι εγώ με τον κύριο Ιωαννίδη, στον οποίο τώρα πάτε και ζητάτε πάρει κλειστό ή κολυμβητήριο, τα είχα ετοιμάσει όλα αυτά και μου τα είχε απεντάξει. Επειδή 4-5 φορές ο κύριος Λιάντζης είπε εγώ θέλω να βοηθήσω, να σας βοηθήσω, να βοηθήσω, να βοηθήσω, κάπου εκνευρίστηκε ο Δήμαρχος, λέγοντας ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί και θα μας βοηθήσεις εσύ. Και έτσι ξεκίνησε μια πραγματικά πολύ μεγάλη κόντρα, η οποία έδωσε την, δήλωση τη σημερινή του κυρίου Λιάντζη, ο οποίος έφυγε βέβαια από το Συμβούλιο. Είπε ο κύριος Λιάντζης ότι εγώ θα παραιτηθώ και από το Συμβούλιο, θα το βάλω θέμα στην ομάδα μου, θέλω να φύγω από σύμβουλος, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η συμπεριφορά του Δημάρχου, ο πρόεδρος να μην τον... Αντώνη, η έκρηξη του κυρίου Χατζησημεωνίδη, όπως θα δούμε και στο βίντεο, ήταν ανέτεια πάνω σε αυτά τα οποία επεσήμανε ο κύριος Λιάντζης, ο οποίος βεβαίως είχε και τον λόγο, και σε ό,τι έχει να κάνει και με τη στάση του Προεδρείου, θεωρώ ότι μπορούσε ο πρόεδρος να επιβάλλει την τάξη, πράγμα το οποίο δεν έκανε, αντιθέτως προσπάθησε να υπερασπιστεί τον Δήμαρχο, παρά το γεγονός ότι είναι πρόεδρος ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος πρέπει να αντιληφθεί βεβαίως ότι είναι πρόεδρος ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ξέσπασμα του Δημάρχου ήταν έντονο. Όντως πολλοί δεν κατάλαβαν για ποιο λόγο ανέτιο, αντέδρασε. Δεν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος για τόσο μεγάλη έκρηξη. Και από την άλλη, το κατά πόσο τελικά είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί στην Καστοριά ένα κολυμβητήριο ανοιχτού τύπου, είναι κάτι που από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε το συγκεκριμένο έργο ή η προσπάθεια για τη δημιουργία του συγκεκριμένου έργου, είναι κάτι που όλοι λίγο πολύ, όχι απλά σιγοψιθυρίζουν, αναρωτιόνται ανοιχτά. Ποια η σκοπιμότητα ύπαρξης ενός ανοιχτού κολυμβητηρίου στην Καστοριά με αυτόν τον καιρό και ποια θα είναι και τα έξοδα συντήρησης από εκεί και πέρα του κολυμβητηρίου. Ενστάσεις που διατυπώνονται και μέσα από την ομάδα του κ. Χατζησημεωνίδη. Ναι, εκεί ας αποφασίσει, παράδειγμα, ο κύριος Πολυγιάννης ή και οι άλλοι, αν το θέλουν ή όχι, γιατί διαφοροποιούνται από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να πω το εξής τώρα. Γιατί εκεί υπάρχουν και άλλα εσωτερικά τους θέματα, ας τα λύσουν μεταξύ τους, γιατί έχουν διαφορές άλλες. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι η υπόθεση ανοιχτού, ακόμα και για αυτούς που έχουν κάποιες διαφορετικές, από άλλες αιτίες πια, απόψεις, θέλω να πω το εξής, Μαρηγό, ότι το ανοιχτό
δεν είναι κάτι το οποίο, ναι, ο καιρός είναι κακός. Αλλά θέλω να πω ότι σε πάρα πολλές σκανδιναβικές χώρες υπάρχουν πολλά ανοιχτά. Είναι πολύ λιγότερο το κόστος συντήρησης, αλλά και το μηνιαίο κόστος παραμονής αυτών των αθλητικών εγκαταστάσεων από ένα κλειστό. Πιστεύεις δηλαδή πραγματικά ότι εν μέσω Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, με αυτόν τον καιρό που έχουμε, θα πηγαίνει ο κόσμος και θα κολυμπάει σε ένα ανοιχτό κολυμπητήριο, θα αξιοποιείται και θα χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο κολυμπητήριο? Εγώ πρώτα να σου πω, επειδή δεν ήμασταν ποτέ ικανοί τα τελευταία 35 χρόνια με τους μεγάλους τους βουλευτάδες, τα μεγάλα ονόματα που περάσαν από την περιοχή μας, να φτιάξουμε επιτέλους τον καιρό που μπορούσαμε να κάνουμε ένα κλειστό κολυμπητήριο, έστω και τώρα για τους 4-5 μήνες, για να αθλούνται τα παιδιά, έστω και τώρα, εάν μπορεί να βρεθεί τρόπος, εγώ το υποστηρίζω να γίνει. Ακούμε όμως, Αντώνη, ακούμε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών της ομάδας του κ. Χατζησημεωνίδη να λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρηθεί ένα τέτοιο έργο στο μέλλον. Ας πει στον Δήμαρχό του να μην το εισηγείτε τότε. Ας πει στον Δήμαρχό του, γιατί διαφοροποιούνται πια και δημόσια, δεν ξέρω τι γίνεται. Ας τον πει τον Δήμαρχό του, κακώς το εισηγείται. Λοιπόν, τότε τι το εισηγείται ο Χατζησημεωνίδης, εάν διαφωνούν μεταξύ τους? Εδώ υπάρχει άλλο θέμα. Αυτοί μας το προτείνουν. Εύχομαι να μην έχουμε για ακόμη μια φορά παραδείγματα όπως με το πρώτο γυμνάσιο. Εγώ εύχομαι, εύχομαι να γίνει και πρώτα το Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτοί που συμφωνούν και αυτοί που διαφωνούν να βάλουν μαγιό και να βουτήξουν. Στο Δεκέμβριο. Στο Δεκέμβριο, λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε να δούμε. Όχι, ας πούμε το εξής. Να δεσμευτούν τώρα όλοι ότι ο συνδυασμός που θα κερδίσει το καλοκαίρι θα κάνει βουτιά πρώτος. Ας το κάνουμε. Μακάρι να ξέραμε σε αυτό το νομό τι ακριβώς θέλουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μαγιό και χρώμα, καλύτερα το κόκκινο που μου αρέσει και εμένα. Τέτοιο μαγιό να επιλέξουν οι άντρες. Να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα, όπως είπαμε, από τη χθεσινή σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Λιάνθη και Χατζησημεωνίδη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε. Το 1997 φαντάζομαι ότι ήσταν αντιδήμαρχος. Και όλα αυτά, το 2005 ήσταν αντιδήμαρχος. Θα θυμάστε λοιπόν ότι στη συνεργασία με το Δήμο ξεκινήσαμε μια διαδικασία για να εντάξουμε κάποια έργα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Κύριε Δήμαρχε, δεν κατηγορώ εσάς, αφήστε να δείτε τι θα σας πω. Είναι κάτι που σας διαφεύγει. Πήγατε στον κύριο Ιωαννίδη μόνος σας. Εδώ ο κύριος Ιωαννίδης απένταξε το 2006 7 εκατομμύρια ευρώ έργα για τον ομό Καστοριές. Με συγχωρείτε, και σήμερα έχει το κύριο Ιωαννίδη σας λέει τι. Αφήστε να ολοκληρώσω και μετά. Το 2005 και το 2006 προχωρήσαμε να κάνουμε αυτό που έχει γίνει με τη σύμβαση του Φούρα, αν θυμάστε, και τον κύριο Καβαξή, και ο κύριο Παπουλίδης. Εκεί πέρα προβλεπόταν ένα κλειστό γυμναστήριο βαριάς κατασκευής 1000 θέσεων, το ΤΑΦ10. Εμείς λοιπόν επανήλθαμε το 2005, επισκέφθηκε ο κύριος Ορφανός στην Καστοριά, με τον κύριο Αγγελή τότε, τα θυμάστε, και πήγαμε και περιηγηθήκαμε τους χώρους και έγινε μια πρόταση για ένταξη στο ΠΟΔΕ το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2006, τον κύριο Ορφανό. Πάλι τα ίδια λέτε, δεν μ' αφήνετε να μιλήσω. Δεν σας είπα εγώ να βάλει ο Δήμος λεφτά. Σας είπα ακριβώς αυτό το οποίο συζητήσατε και πήγατε μόνος σας, γιατί πήγαμε μαζί και μου δίνετε δυνατότητα να πω κάποια πράγματα στον κύριο Ιωαννίδη. Δηλαδή, αυτά εδώ που εντάχθηκαν στο ΠΟΔΕ, τα 7 εκατομμύρια που λέει κλειστό κολυμπητήριο, αφήστε με να τελειώσω. Μα εγώ άμα θέλω να είμαι στο ζήτα στο βάλι, αφήστε με να μιλήσω. Μα δεν μου λέτε. Αυτό τώρα που κάνετε είναι σωστό, σας διακόπτω εγώ. Μου δώσετε τον λόγο, δεν θέλετε να μιλήσω. Λοιπόν, πήγατε κάτω, ας τα αφήσουμε τα ΠΟΔΕ αφού δεν τα θέλετε και θα ξεχάσετε. Γιατί σαν Καστοριανό αυτό το πράγμα να σας τύξει. Όπως με έδειξε και εμένα. Σαν Καστοριανό, Δήμαρχο πρέπει να σας τύγει αυτό. Όπως έδειξε και εμάς τότε. Με αυτό που έκανε ο κύριος Ιωαννίδης. Δεν ξέρω που ζούμε. Πήγατε κάτω να κάνετε κλειστό ανοιχτό κολυμπητήριο. Και σας ρωτώ. Το ανοιχτό κολυμπητήριο για την Καστοριά πώς θα το κάνετε? Πίσω από το γήπεδο. Έχετε γεωλογική μελέτη? Η πρόταση ξέρετε ποια ήταν? Αφήστε με να τελειώσω. Η πρόταση ήταν τρία οικόπεδα. Ένα πίσω από το γήπεδο, ένα εκεί που είναι το ενιδρίο και ένα που είναι στο Μανιάκι. Πάλι τα ίδια λέτε. Αφήστε με να τελειώσω.
Στη φούρκα πάνω. Από φούρκα λοιπόν επάνω. Ένα κολυμπητήριο, κύριε Δήμαρχε, να πάτε να μάθετε κάποια πράγματα τεχνικά όπως τα μάθα κι εγώ. Θέλει μεγάλα φορτία, 6 φορές περισσότερο από μια οικοδομή. Νερό είναι από κάτω από εκεί που θέλετε να το κάνετε. Θέλει ειδική θεμελίωση αυτό. Αυτό δεν τα έχετε πει στον κύριο Ιωαννίδη. Τι λέτε. Εμένα μου λέει ποιος την έκανε την ανάθεση της μελέτης. Η νομαρχία με το Δήμο την έκανε. Και αυτή τη στιγμή αυτό σας λέω. Υπάρχει πρόταση. Έκανε λοιπόν τον προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια τον έβγαλε. Και πάλι σας λέω δύο πράγματα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Ιωαννίδης. Ο κύριος Ιωαννίδης γιατί μου θυμίζει. Να σας πω κάτι. Να μην κάνει καθόλου, κύριε. Πισίνες έχουμε. Δεν χρειάζεται, κύριε Δημασκάρα, να έχει το κολυμπητήριο για 3 μήνες. Το γυμναστήριο το μεταλλικό που λέτε για να ξεφορτώσει το υπάρχον κλειστό, το οποίο είναι απαράδεκτο και το ξέρετε πολύ καλά, έγινε το 80 με προδιαγραφές άλλες και σήμερα δεν πλήρει τις προϋποθέσεις. Και πάλι σας λέω, ήταν προσβολή αυτό και τα ξέρει ο κύριος Παρχαρίδης τότε. Είπε τον κύριο Αγγελή να μπει στο πρόγραμμα, να τα απεντάξει και σήμερα να πηγαίνετε και να λέτε, ξέρεις, βάλε μας ανοιχτό κολυμπητήριο. Δεν το θέλουμε, κύριε Ιωαννίδη, κλειστό θέλουμε. Και να το βάλεις με ΣΔΙΤ το κλειστό. Ας αφήσει αυτά που ξέρει. Όταν έβγαλε τα δικά μας έργα ο κύριος Ιωαννίδης, τα πήγε Θεσσαλονίκη, κύριε Δήμαρχε, και γέμισε κολυμπητήριο Θεσσαλονίκη. Αυτά που αν το πείτε. Δεν ξέρω τι κάνει ο Μπουτάρης και δεν ενδιαφέρει. Τι δεν έχει. Η Θεσσαλονίκη είναι άλλο και η Καστοριά είναι άλλο. Θεσσαλονίκη είναι άλλο. Λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή η Καστοριά ζητάει κλειστό κολυμπητήριο και μάλιστα ακούστε να δείτε, κλειστό κολυμπητήριο και γυμναστήριο. Εσείς συμβιβάζεστε να πάρετε ψίχουλα το μεταλλικό σκελετό. Θα κάνετε ένα μεταλλικό κλειστό για προπονητήριο και καλά θα το κάνετε, δεν λέει κανείς. Αλλά το ανοιχτό κολυμπητήριο είναι τζάμπα και τζάμπα θα αναλάβετε και τη συντήρηση. Έχει πολύ βαρύ κόστος. Για ρωτήστε τι τα γραφέρα σας πούμε πώς στοιχίζει η συντήρηση του κολυμπητήριου. Και εν πάση περιπτώσει, αφού θα κάνουμε κάτι στην Καστοριά, ζητιά δεν είμαστε. Ή θα μας το κάνει κλειστό ή ας το πάρει το ανοιχτό. Δεν το θέλουν τα ανοιχτά. Εσείς ψηφίστε το, εγώ το ψηφίσω. Αυτό είχα να σας πω. Και όταν πηγαίνετε κάπου και θέλετε βοήθειες, σας τις δίνουμε, δεν αρνείστε. Όχι, είστε λάθος, κύριε Δήμαρχε. Είστε λάθος. Είναι προσβολή και για τον κύριο Αγγελή και για τον αντιδήμαρχό σας αυτό. Είναι λάθος. Όχι, δεν θέλω. Σας το λέω. Δεν με διαβάζετε. Και καλά κάνετε. Γιατί η βοήθεια σημαίνει ότι δεν διοικείται το Δήμο. Αυτό ξέρετε σημαίνει εγωισμό και εγωπάθεια σημαίνει αυτό. Εγωπάθεια σημαίνει, τίποτα άλλο. Τι κάναμε, δεν κατάλαβα. Πού τα δίναμε αυτά. Τι τα κάναμε. 5 εκατομμύρια. Εμείς 5 εκατομμύρια. Άκουσε, κύριε Δημάρχε, αυτά που λες και δεν πρόεδρε, αυτά δεν σε τιμώ που λες. Κύριε πρόεδρε, εδώ ποιο είναι το θέμα που συζητάμε. Τι έγινε στην πρώην νομαρχία. Θα τους επαναφέρετε και τους δύο συντάξεις. Και τους δύο. Λοιπόν, τραπή σας. Αν είναι διαδικασία αυτό. Αφήστε με να τελειώσω. Αφήστε το αυτό το παραμύθι. Λοιπόν, ακούστε, πρώτα, ακούστε. Για να τελειώσω. Μπορώ να τελειώσω. Σαν πρόεδρος, οφείλετε να διαφυλάσετε το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν ο κύριος Δήμαρχος θέλει να κάνει το μάγκα, να το κάνει στα Υπουργεία, να το κάνει εδώ. Εδώ μας κάνει το μάγκα. 500 σύντες έχει χρεωθεί. 500 σύντες χρεώθηκε. Από τη δική του αυτή. Εγώ πείστε με, γιατί δεν είμαι κύριε Δήμαρχε, γιατί δεν είμαι, εσάς εξέλεξε ο κόσμος, εσάς τα πάντα να φτιάξετε. Εμείς καλά κάναμε τη δουλειά μας, εσείς δεν την κάνετε. Δεν κάνετε τίποτα σας πρόβλημα, μόνο του συλλόγου του λέτε μετά. Κύριε Πρόεδρε, εμάς, αυτό καταρχάς δεν είναι σωστό που κάνει ο κύριος Δήμαρχος. Έπρεπε να τον αφαιρέσετε το λόγο, γιατί μιλάω και δεν πρόσβαλα κανένα. Εντάξει, να τελειώσω, όχι. Θέλω να τελειώσω. Αφήστε με, κύριε, να τελειώσω, καταρχάς. Πρόεδρε, διαδικασία. Πρόεδρε, διαδικασία. Δεν πειράζει. Αυτό που θα το κάνει. Πού δεν το πείσω, είχατε προηγουμένη απόφαση να πείτε.
τελειώσω. Μάλλον βλέπετε όνειρα και παντού δαίμονες. Λοιπόν, ναι. Εγώ να ολοκληρώσω. Λοιπόν, εμείς δεν θα ψηφίσουμε το ανοιχτό. Το μεταλλικό δεν έχω κανένα πρόβλημα να το ψηφίσουμε. Από εκεί και πέρα, για μια ακόμη φορά να πω ότι δεν θέλετε να γίνονται έργα. Γιατί, εμένα, εγώ κύριε Δήμαρχε είμαι Καστοριανός, δεν είμαι Γρεβαγιώτης, μου πονάει η Καστοριά, αυτό να ξέρεις. Εμένα εδώ με πονάει η Καστοριά, εδώ γεννήθηκα και εδώ με πονάει και λυπάμαι. Ανόητο. Πρόεδρε, αυτό δεν είναι διαδικασία. Πρόεδρε, αυτό δεν είναι διαδικασία. Δεν έχει συμπεριφορά ούτε νομάρχη, ούτε αμελιάτη, ούτε δημάρχου. Ο ένα μιλάει για τη Σαμοθράκη και δεχόμενο και άλλο μιλάει για την Χαλκιδική. Αν είναι δυνατόν, πρόεδρε, ξεφύγει εδώ πέρα. Πρόεδρε. Δεν είναι διαδικασία. Το δούμε να φύγουμε όλοι μα. Τι να κάνουμε, να παίρνουμε γούρτο, να δείτε. Τι είναι διαδικασία αυτή. Δεν μιλήσαμε καθόλου κύριε Παρχαρίδη, ούτε διακόψαμε. Ζητάω τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ό,τι συμβαίνει και ό,τι συνέβη προηγουμένως είναι ανεπίτρεπτο. Έξω από κάθε όριο ευπρέπεια στην πολιτική. Έχω πει πολλές φορές και το λέω ότι πολιτικά συζητάμε εδώ μέσα. Εδώ υπήρχε μια προσωπική αντιπαράθεση με στοιχεία τα οποία επανειλημμένα γίνονται από τη μεριά του κύριου Χατσιμονίδη και αυτό είναι ένα στοιχείο ανάδειξης. Πρόεδρε, προεδρεύεις, δεν υπερασπίζεσαι. Είστε πρόεδρος όλων των παρατάξεων εδώ μέσα, στα κύριε Πρόεδρε. Όχι μόνο όταν είναι ο Δήμαρχος είναι όλα καλά. Πρόεδρε, παρατηρήσουμε τη διαδικασία με βλάβια θρησκευτική. Και το ξέρεις αυτό. Κύριε Χατζημαρίδη, είστε καλά. Εδώ μέσα έχουμε σοβαρά θέματα να συζητήσουμε. Δεν μας νοιάζετε εσείς. Λίγο με νοιάζετε εσείς. Ενοικιαστές είστε εδώ μέσα όλοι είμαστε. Τροπή σας, Πρόεδρε. Ωραία διαδικασία κρατάτε, μπράβο βρε. Κύριε Πρόεδρε, διακόπτομαι, γι' αυτό σταμάτησα. Αλλά επαναλαμβάνω επιλογικά και δεν συνεχίζω αυτό. Αν δεν τρέπεστε λίγο λέγω. Φοβερό το επίπεδο κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.